Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ένας πλήρης οδηγός και ένα τελευταίο βίντεο μεταξύ των οργάνων ΖΟΖΕΦ των δύο κατηγοριών. Το προηγούμενο βίντεο είχε πάρα πολλές απορίες από τους ακροατές οι οποίοι ήρθαν σε επαφή μαζί μου μέσω προσωπικών μηνυμάτων, είτε μέσω email είτε μέσω του Facebook. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω και αυτό το βίντεο, μιας και είναι γιορτές και έχω λίγο χρόνο, έτσι ώστε να εξηγήσω ακόμα περισσότερο τις δύο κατηγορίες και να δείξω για πρώτη φορά σημαντικά μέρη του οργάνου της κατασκευής του ΖΟΖΕΦ και της διαφοράς των οργάνων τα οποία έπαιρνε από άλλους κατασκευαστές και τα οποία ανακατασκεύαζε, σετάριζε, έδινε τον ήχο του, έβαζε την ταμπέλα του και τα πουλούσε ως δικά του. Σε αυτό το βίντεο θα πούμε πολλά πράγματα και θα πούμε και πολλές αλήθειες. Θα κρύψουμε μερικά πράγματα, μόνο και μόνο όπως είχα εξηγήσει σε ένα παλαιότερο βίντεο, για το μόνο λόγο το ότι εάν όλα τα χαρακτηριστικά ενός αυθεντικού οργάνου ΖΟΖΕΦ δημοσίως ανακοινωθούν, τότε πολύ εύκολα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε παλαιά όργανα της ίδιας περίπου χρονολογίας, τα οποία δεν είναι ΖΟΖΕΦ, και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, λέιζερ, δημιουργίας ταμπελών, δημιουργίας σφραγίδων, θα μπορούσαν πολύ εύκολα σε ένα μάτι το οποίο δεν είναι εκπαιδευμένο να παλαιώσουν και να μετατρέψουν στοιχεία ενός οργάνου που δεν είναι ΖΟΖΕΦ σε όργανο ΖΟΖΕΦ που να μοιάζει αυθεντικό. Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά τα οποία δημοσίως δεν έχουν ποτέ βγει δημόσια έξω, και ευτυχώς που μας βοηθάνε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αναλύσω, έτσι ώστε να μπορούμε με μεγάλη καθαρότητα να αξιολογήσουμε ένα όργανο, ακόμα και ένα όργανο που έχει πολύ έντεχνα παραποιηθεί και πεπαλαιωθεί, να μπορούμε να δούμε αν τελικά αυτό το όργανο είναι αυθεντικό όργανο ΖΟΖΕΦ ή είναι ένα όργανο το οποίο έχει γίνει μια παραποίηση ενός οργάνου που δεν ήταν ΖΟΖΕΦ. Αυτά λοιπόν τα σημαντικά πράγματα θα τα πούμε στο τέλος, προς το τέλος του βίντεο. Θα αρχίσουμε όμως με τα πιο απλά γεγονότα. Το ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός οργάνου αυθεντικού ΖΟΖΕΦ, αυτά που λέμε α κατηγορίας, και ενός οργάνου το οποίο προμηθεύθηκε από έναν άλλον κατασκευαστή, το οποίο το ανακαίνισε, το σετάρισε, έκανε τις διάφορες εργασίες επάνω στο καπάκι, άλλαξε ορισμένα πράγματα επάνω στο όργανο, έβαλε την ταπέλα του, έδωσε τον ήχο του και τα πούλησε ως ΖΟΖΕΦ. Αυτά που λέμε τα β' κατηγορίας ΖΟΖΕΦ. Να μπούμε λοιπόν γρήγορα στο θέμα μας. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε ένα πανέμορφο όργανο χρονολογίας αρχές με μέσα του 1960, α κατηγορία ΖΟΖΕΦ. Να δούμε λοιπόν αυτό το όργανο σε σύγκριση με αυτό εδώ το όργανο, ίδιες χρονολογίες, τρίχορδα και τα δύο, αρχές με 1960, β κατηγορίας. Τα δύο αυτά όργανα εκτενέστατα έχουν φωτογραφίες στο blog μου, το Memories of the Innocent Age, για όποιον θα ήθελε να δει ορισμένα παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τα δύο όργανα. Τι βλέπουμε καταρχήν? Ένα βασικό θέμα είναι ότι όποια όργανα, και υπάρχουν πάρα πολλά στο ίντερνετ, έχουν αυτή εδώ τη φιγούρα. Είναι πάρα πολλά όργανα τα οποία βλέπω συχνά να ανεβαίνουν στο ίντερνετ και να λένε αυθεντικό μπουζούκι ΖΟΖΕΦ, ο στρατιβάριος των μπουζουκιών, εδώ κοιτάξτε τέτοιο μπουζούκι.
Όλα λοιπόν τα όργανα που έχουν αυτή τη διακόσμηση είναι όργανα του Τσαντούλη, κατασκευή Τσαντούλη, με το οποίο συνεργαζόταν σε πάρα πολύ στενή επαφή ο Ζωζέφ και προμηθευόταν όργανα. Τα όργανα του Ζωζέφ έχουν εντελώς διαφορετικά διάκοσμα, έχουν εντελώς διαφορετική τρύπα, όπως βλέπετε, έχουν εντελώς διαφορετικούς, εντελώς διαφορετική ταστιέρα και εντελώς διαφορετικά διάκοσμα, δηλαδή τσαμπουκάδες, στην ταστιέρα. Πολύ βασικό χαρακτηριστικό του Ζωζέφ ήταν ότι έφτιαχνε μοναδικά σχέδια στις τσαμπουκάδες, όπως θα δείτε. Το οποίο δεν συμβαίνει στα όργανα β' κατηγορίας. Μπορεί τα όργανα β' κατηγορίας να έχουν και κλάρα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Και ο Ζωζέφ επίσης στα α' κατηγορίας χρησιμοποιούσε κλάρα. Ούτε και αυτό σημαίνει κάτι. Οπότε κάποιοι με ρωτήσανε και μου είπανε από τα παραδείγματα που έδωσα την προηγούμενη φορά, α, σημαίνει ότι αυτά που είχαν κλάρα δεν ήταν Ζωζέφ ή αυτά που είχαν κλάρα είχαν Ζωζέφ. Όχι, καμία, δεν υπάρχει καμία τέτοια σχέση με το θέμα της κλάρας. Λοιπόν, αθλητικός καβαλάρης Ζωζέφ για τα β' όργανα, από το χέρι του Ζωζέφ. Αθλητικός καβαλάρης Ζωζέφ για τα α' όργανα. Τα δεσίματα και τα υλικά τους θα μπορούσα να πω ότι είναι σχεδόν της ίδιας ποιότητας με το Perloid. Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε το όργανο ολικά. Εδώ λοιπόν το οργανολικά και εδώ το οργανολικά. Α, τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε ορισμένα περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, όπως είπαμε, την ταστιέρα. Παρακολουθήστε την ταστιέρα, την ποιότητα της ταστιέρας των υλικών, τους σηματοδότες και το πού πέφτουν αυτοί σε ένα αυθεντικό και σε ένα μη αυθεντικό. Ας ξαναπάμε λοιπόν σε πιο εύκολο γνώριστα χαρακτηριστικά. Να δούμε λοιπόν αν έχω πάρει κοντινή. Εδώ. Λοιπόν. Καράολο α κατηγορία Ζωζέφ. Καράολο β' κατηγορία Ζωζέφ. Το σχήμα του, ο διάκοσμος και πολύ χαρακτηριστικό, κάτι το οποίο οι περισσότεροι γνωρίζουν, είναι οι εγκοπές του Ζωζέφ που φτάνουν πάρα πάρα πολύ κοντά, ενώ δεν ισχύει το ίδιο με τα καράολα της β' κατηγορίας των οργάνων του Τσαντούλη. Όργανα που προμηθευόταν από τον Τσαντούλη, από τον Λέκα, κάποια από τον Χανικιάν και από κάποιους άλλους οργανωποιούς. Δεν ήταν μόνο ο Τσαντούλης, αλλά με τον Τσαντούλη είχε αρκετά στενή επαφή και τα περισσότερα όργανα που υπάρχουν σήμερα και διασώζονται ως Ζωζέφ είναι τα όργανα αυτά που πέρασαν από το εργαστήριο του Τσαντούλη. Λοιπόν, να δούμε ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. Ωραία. Ηχείο. Να δούμε και εδώ. Ωραία. Ηχείο. Και τα δύο όργανα έχουν συντηρηθεί από τον ολική συντήρηση και πανέμορφη συντήρηση από τον μεγάλο μάστορα, τον Χρήστο Πανταζέλο, εκ Βοστόνης. Lowell. Πολύ κοντά στη Βοστόνη. Massachusetts. Λοιπόν, Α κατηγορία ηχείο, Β' κατηγορία ηχείο. Τα Α κατηγορία ηχεία συνήθως έχουν, συνήθως λέω, θα δείξω και ένα τελικό παράδειγμα το οποίο θα μπερδέψει λίγο περισσότερο την κατάσταση, αλλά συνήθως έχουν αυτό το 90 μοίρες σκαλοπάτι στην κολάτσα.
που όμως δεν είναι αποκλειστικό, γιατί αυτό το σκαλοπάτι θα το δείτε από όργανα από το 1900 και μαντολίνα από το 1900. Δεν ήταν χαρακτηριστικό του Ζωζέφ. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει. Όμως υπάρχουν παλαιότερα όργανα Ζωζέφ πριν από το 1955 και εκεί είναι που είχα πει κάποτε ότι μπερδεύουμε κάπου τα πράγματα πολύ περισσότερο, τα οποία έπαιρνε από κάποιους καφάδες ή χρησιμοποιούσε ως κολάτζα κάτι τέτοιο χωρίς το σκαλοπάτι, οπότε δεν είναι χαρακτηριστικό και μόνο γνώριμα, αλλά είναι μία ένδειξη. Το πλαϊνό ενός αυθεντικού Ζωζέφ. Δεν ξέρω εδώ αν έχω πλαϊνό πάρει. Εδώ τουλάχιστον, σχεδόν. Και το πλαϊνό ενός Ζωζέφ. Περίπου τα ίδια, το ίδιο στυλ σχέδια, αφού το είχε πάρει το ηχείο, έβαζε ο Ζωζέφ και κάποια διάκοσμα στα παραπέτια. Από πλανή γωνία λείψη το μάνικο ενός αυθεντικού Ζωζέφ και του μάνικου ενός β' κατηγορίας Ζωζέφ. Και να πάμε και ακόμα σε ένα παράδειγμα. Για να δείξουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, Ζωζέφ με αυθεντικό α' κατηγορίας με Κλάρα και Ζωζέφ β' κατηγορίας με Κλάρα. Από τα πολύ καλά του Ζωζέφ, εδώ, να δούμε λίγο τον περίγυρο. Αυτά είναι τα ονομαστά του Ζωζέφ ωμέγα. Αν δείτε, ύψη, συνήθως το ονομάζανε ωμέγα. Ωμέγα αυθεντικό Ζωζέφ. Ωμέγα αυθεντικό. Και ωμέγα μη αυθεντικό. Ο καβαλάρης και πού κάθεται ο καβαλάρης στο ηχείο ενός αυθεντικού Ζωζέφ, αυθεντικός καβαλάρης. Ο καβαλάρης και πού κάθεται ο καβαλάρης σε σχέση με το ηχείο ενός Ζωζέφ Β. Και σας δείχνω ένα Ζωζέφ το οποίο Β, το οποίο είναι από τα καλύτερά του. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, κυρίως τα όργανα του Ζωζέφ με το κλειδί ήταν πολύ προσεγμένα, με την τρύπα στο κλειδί ήταν πολύ προσεγμένα όργανα. Τα βλέπουμε σε όργανα του Παπά Ιωάννου, βλέπουμε ότι όργανο που είχε από τον Ζωζέφ ο Βαμβακάρης είχε αυτό το σχέδιο στο κλειδί και κάποιον άλλον και κάποιον ακόμα μεγάλων μουσικών, αλλά τώρα μου διαφεύγει. Ένα ακόμα παράδειγμα, ο Ζωζέφ αυθεντικό με το Ζωζέφ πολύ καλή ποιότητας β' κατηγορίας, σχεδόν περίπου το ίδιο στυλ Κλάρας, ο αυθεντικός καβαλάρης με τον καβαλάρη τον Ζωζέφ της β' κατηγορίας και αυτός πολύ κοντά μεταξύ τους, θα έλεγα σχεδόν ίδιοι, μια και αυτό το όργανο είναι από τα πολύ καλά όργανα του Ζωζέφ. Όμως μπορείτε να δείτε ορισμένα χαρακτηριστικά ποιότητας υλικών σχεδίων μεταξύ των δύο κατηγοριών. Ακόμα ένα άλλο παράδειγμα, Ζωζέφ α' κατηγορίας, ξανά με το Ζωζέφ πολύ καλής ποιότητας β' κατηγορίας, η κλάρα του, τα ωμέγα, β' κατηγορίας, α' κατηγορίας, τα υλικά, η καθαρότητα των κοψιμάτων, το πώς κάθονται πάνω στο ηχείο, τα διάκοσμα, τα υλικά της τρύπας, ο καβαλάρης, τα υλικά του καβαλάρη, το πού κάθεται ο καβαλάρης σε σχέση με το ηχείο. Εδώ, μια και το ανέφερα, αν θυμάμαι πολύ καλά, αυτό είναι μπουζούκι του Μάρκου Βαμβακάρη.
και διαφορά με ένα μπουζούκι β' κατηγορίας. Σαμπουκάδες, ο Καβαλάρης, που κάθεται ο Καβαλάρης, τα σχέδια της τρύπας, τα αστιέρα, καπάκι, και ας περιπλέξουμε λίγο περισσότερο το θέμα πλέον για το πώς μπορούμε να πιστοποιήσουμε ένα μπουζούκι αυθεντικό του 1950 με 55 του Ζωζέφ. Το μπουζούκι αυτό λοιπόν εδώ που βλέπετε βρίσκεται στην κατοχή μου, είναι και προς πώληση, αλλά επειδή έχω δεχτεί τόσες πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό το μπουζούκι, για το ότι για το αν είναι αυθεντικό ή αν δεν είναι αυθεντικό, θα πω ότι αυτό το μπουζούκι ήταν και για μένα η αχίλλειος πτέρνα που δεν μπορούσα να πιστοποιήσω με ακρίβεια εάν το μπουζούκι αυτό ήταν α κατηγορίας ή β κατηγορίας, και ζήτησα τη βοήθεια πολύ γνωστών μουσικών ερευνητών και οργανωποιών, πάρα πολύ γνωστών φίλων, για να μου πιστοποιήσουν ή για να μου επιβεβαιώσουν αν αυτό το μπουζούκι ήταν α κατηγορίας πραγματικά. Είχα πει σε ένα προηγούμενο βίντεο ότι όσο πηγαίνουμε προς τα πίσω, όσο πηγαίνουμε δηλαδή από το 1955 και προς τα πίσω, τα πράγματα αρχίζουν λίγο και μπερδεύουν στο θέμα της πιστοποίησης. Τι γνωρίζουμε λοιπόν για αυτό εδώ το μπουζούκι? Ξέρουμε καταρχήν από πρώτη άποψη, ξέρουμε ότι το μπουζούκι αυτό μοιάζει πάρα πολύ με το μπουζούκι που έπαιζε ο Καλδάρας. Είναι περίπου στο ίδιο πρότυπο. Βρέθηκε ακριβώς με τη μεγάλη ταμπέλα, την παλιά τη μεγάλη ταμπέλα με το εξαψήφιο αριθμό και με το χάρτομα, το μπλε-γκρι το χάρτομα, όπως και του Καλδάρα της εποχής, οπότε ξέρουμε λοιπόν ότι το μπουζούκι αυτό σίγουρα βρισκόταν μέσα στο εργαστήριο του Ζωζέφ. Μη γνώστης αρχικά των πολύ παλιών οργάνων του Ζωζέφ, όταν είδα αυτόν τον Καβαλάρη, ο οποίος είναι πολύ ιδιαίτερος, νόμιζε ότι αυτός ο Καβαλάρης είναι μεταγενέστερος. Τελικά κάποιοι φίλοι μου είπαν ότι αυτός ο Καβαλάρης θα τον δείτε να χρησιμοποιείται σε πολύ παλιά όργανα Ζωζέφ, πολύ μεγάλων, αυτό είναι το όργανο, ένα όργανο του Τσιτσάνη, πολύ μεγάλων μουσικών, ως καβαλάρης σε πολύ περιποιημένα όργανα. Μια δεύτερη απορία που είχα ήταν ότι το όργανο είχε σπαστό καπάκι. Δηλαδή είχε το μαντολινίστικο σπάσιμο, που συνήθως το βλέπουμε σε όργανα του 1940-45. Αλλά το όργανο ήταν τετράχορδο. Υπήρχαν λοιπόν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να ξεκαθαρίσω. Το καράολό του. Το καράολό του ήταν πολύ παλιάς περίοδου, με τα κλειδιά του, με τα πολύ μικρά knobs στα κλειδιά του, πολύ παλιάς εποχής, τα μπρούτζινο, αλλά δεν είχε τις φοβερά μεγάλες εσοχές που συνήθως έχουν τα όργανα του, τα αυθεντικά όργανα του Ζωζέφ Τεσσερβασιάν, που φτάνουν μέχρι πάρα πολύ χαμηλά. Το ηχείο του. Το ηχείο του δεν είχε το step, τη γωνία που συνήθως βλέπουμε σε μεταγενέστερα όργανα του Ζωζέφ Τεσσερβασιάν. Υπήρχαν όμως κάποια πολύ φανερά χαρακτηριστικά που έκαναν αυτό το όργανο το να είναι αυθεντικό, και λύνουν πλέον τις απορίες του πώς βρέθηκε ένα όργανο που είχε σπαστό καπάκι παλαιότερης χρονολογίας να είναι τετράχορδο και να έχει μία ταστιέρα η οποία είναι τετράχορδη. Οι απορίες λοιπόν λύθηκαν όταν ο Χρήστος Πανταζέλος άνοιξε το όργανο για να μπορέσει να κάνει την επισκευή και την επισκευή και τη συντήρηση αυτού του οργάνου.
Βρέθηκε λοιπόν ότι το όργανο αυτό ήταν αρχικά τρίχορδο και μάλιστα ήταν από τα πολύ παλιά τρίχορδα όπου δεν είχε καθόλου lamination, δεν είχε καθόλου κόντρες, αλλά είχε μόνο το φλαμούρι. Ο ερευνητής και author και συγγραφέας Σταύρος Κουρούσης, ο οποίος και συλλέκτης, μου είπε κάποια στιγμή ότι ο Ζωζεφ σε κάποια όργανα του χρησιμοποιούσε της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, αν θυμάμαι καλά, το φλαμούρι, το οποίο ήταν φοβερής ανθεκτικότητας και πάρα πολύ καλών χαρακτηριστικών και τον βοηθούσε έτσι ώστε να μην χρειάζεται να βάζει στα μπουζούκια του, στα παλιά μπουζούκια, τις κόντρες, κάνοντας το όργανο φοβερά ελαφρύ. Δηλαδή το μάνικό του σε αυτό το όργανο είναι πούπουλο και επίσης η μεταφορά του ήχου από την δόνηση του ηχείου προς το μάνικο είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη. Όταν λοιπόν ανοίχτηκε το όργανο, είδαμε ότι το όργανο, ότι το μάνικο είχε κατασκευαστεί από φλαμούρι, χωρίς κόντρες. Επίσης είχαν προστεθεί περίπου 0,5 σαντιμέτρ, μισού εκατοστού εκατέρωθεν ξύλου φλαμούρι για την επιπλάτυνση. Και επίσης η ταστιέρα ήταν σε τρία κομμάτια, δηλαδή ήταν η ταστιέρα του τρίχορδου και είχε επίσης χρησιμοποιηθεί δύο εκατέρωθεν τμήματα για την επιπλάτησή της. Δηλαδή με άλλα λόγια, το όργανο αυτό ήταν αρχικά τρίχορδο. Έτσι λοιπόν λύνεται η απορία του ότι πώς βρέθηκε με έναν πολύ παλιό καβαλάρι Ζωζεφ, πώς είχε σπάσιμο το στεπ, το μαντελινίστικο σπάσιμο στο ηχείο του και επίσης ένα άλλο πράγμα, πώς βρέθηκε σε θήκη Σμυρόγλου μετά από την επιστοποίηση του Τάσου που ήταν επίσης χρονολογίας του 1940. Αυτό λοιπόν το όργανο ήταν αρχικά τρίχορδο. Ίσως λοιπόν κάποια στιγμή ο αυθεντικός αγοραστής, όταν γύρω στο 57-58 ήταν πλέον της μόδας να χρησιμοποιείται το τετράχορδο, ξαναγύρισε στον Ζωζεφ για να το μετατρέψει σε τετράχρονο, όπου ο Ζωζεφ πλέον δεν άλλαξε τίποτα από τα χαρακτηριστικά του οργάνου, ούτε τα κατασκευαστικά του στοιχεία, απλώς έκανε αυτή την επιπλάτυνση. Οι τσαμπουκάδες βέβαια είναι χαρακτηριστικό των αλφα κατηγορίας τσαμπουκάδων του Ζωζεφ. Η ταστιέρα του και τα τελειώματά της είναι χαρακτηριστικό του Ζωζεφ. Η τρύπα και το σχέδιο της τρύπας χαρακτηριστικό του Ζωζεφ. Ο καβαλάρης χαρακτηριστικός του Ζωζεφ. Οπότε όλα συγκλίνουν πλέον ότι αυτό το όργανο είναι ένα αυθεντικό όργανο Ζωζεφ, το οποίο ήταν κάποτε τρίχορδο και κάποια στιγμή μετατράπηκε σε τετράχορδο. Τελικά η πιστοποίηση επιβεβαιώθηκε ότι είναι ένα όργανο αλφα κατηγορίας από τρεις μεγάλους και γνωστούς ανθρώπους της ομάδας του Ζωζεφ, ενός από τους μεγαλύτερους σολίστες και μουσικούς, ο οποίος έχει στα χέρια του έχουν περάσει πάρα πολλά όργανα Ζωζεφ, ο ερευνητής Σταύρος Κουρούσης και επίσης ένας μεγάλος και παλιός οργανοποιός. Να λοιπόν ένα όργανο το οποίο πραγματικά με πέδεψε στο να καταλάβω αν τελικά αυτό το όργανο ήταν αυθεντικό όργανο Ζωζεφ. Και για το λόγο του αληθούς, όταν κάνω επισκευές και συντηρήσεις, καθώς επίσης και όταν παραλαμβάνω ένα όργανο, έχω πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό. Εδώ βλέπετε όταν πλέον ο Χρήστος Πανταζέλος έβγαλε την ταστιέρα, μπορείτε να δείτε αυτά που έλεγα, ότι το μάνικο δεν είχε καμία κόντρα μέσα, ήταν απλώς με το Βοσνίας Ερζεγοβίνης το πολύ καλής ποιότητας φλαμούρι και τις επεκτάσεις εκατέρωθεν για την επιπλάτηση σε τετράχορδο. Επίσης το όργανο αυτό έχει τα ρωμαϊκά μαντολίνου καμάρια,
Ο Ζωζέφ ήταν εκτός των άλλων μεγάλος ερευνητής και συλλέκτης οργάνων και μαντολίνων, παλαιών μαντολίνων. Λέγεται μάλιστα ότι από εκεί άρχισε και ανακάλυπτε τα μυστικά του ήχου. Και επίσης εδώ το βλέπετε μέσα στη θήκη του 1940 μετά την πιστοποίηση από τον Τάσο Σμυρλόγλου ότι αυτή είναι μια σμύρ του παππού Γεωργίου Σμυρόγλου του 1000, κατασκευής του 1940. Οπότε όλα δείχνουν ότι αυτό το όργανο τελικά ήταν ένα θετικό όργανο Ζωζέφ, το οποίο ο Ζωζέφ το άλλαξε και το μετατρέψε από τρίχρωτο σε τετράχρωτο. Και πριν περάσουμε στο τελευταίο μέρος αυτού του εκτενούς βίντεο και του πολύ μεγάλη σημασία, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για μία ακόμα φορά να κάνετε subscribe στο channel μου ο λόγος, και να κάνετε like το βίντεο. Ο λόγος είναι ότι όσους περισσότερους subscribers και όσα περισσότερα likes υπάρχουν στο βίντεο, αυτά τα βίντεο έρχονται πιο ψηλά στο search engine, στην μηχανή αναζήτησης, έτσι ώστε όταν κάποιος ψάχνει να βρει πληροφορίες για τα όργανα τα συλλεκτικά ή για τα όργανα του Ζωζέφ, να μπορεί να δει και να ενημερωθεί σε αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρω. Θα αρχίσω το τελευταίο μέρος και το πολύ σημαντικό με μία διατύπωση. Εάν στην αλυσίδα παραποίησης οργάνων παλαιών ως Ζωζέφ μπει σε αυτή την αλυσίδα παραποίησης μπει ένας οργανοποιός, έστω και ερασιτέχνης οργανοποιός, τότε τα πράγματα θα εμπλακούν πάρα πολύ περισσότερο. Και ξέρω ότι αυτή η διατύπωση που κάνω είναι πολύ σοβαρή και επίσης χρειάζεται και επεξήγηση. Όπως σας έδειξα για κάποια χαρακτηριστικά, το καράολο, παραδείγματος χάρη, της α κατηγορίας είναι πολύ χαρακτηριστικό με το πώς τα εγχάραχτα είναι στα α κατηγορίας μπουζούκια. Σας έδειξα επίσης τα ωμέγα που χρησιμοποιούσε ο Ζωζέφ για τα συρρίκια, για τον περίγυρο του καπακιού, πώς είναι τα αυθεντικά. Σας είπα επίσης για την γωνία που υπάρχει πίσω στα παραπέτεια με την κολάτζα των 90 μοιρών. Κάποια λοιπόν χαρακτηριστικά, βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να δει. Τη διατύπωση που έκανα ότι αν μέσα σε αυτή την αλυσίδα παραποίησης οργάνων Ζωζέφ θα έμπαινε ποτέ ένας οργανοποιός, έστω και ερασιτέχνης, τα πράγματα θα δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο στο πλατή κοινό για να αναγνωρίσει, είναι διότι με την τεχνολογία των λέιζερ πλέον οποιοδήποτε μπορεί να κόψει το παλιό τύπου συρρίτιο και να το προσθέσει σε ένα όργανο το οποίο είναι περίπου εκκίνησης περίοδου και που δεν είναι Ζωζέφ. Επίσης, όπως γνωρίζω από τον μεγάλο οργανοποιό και συντηρητή Χρήστο Πανταζέλο, ο Χρήστος θα μπορούσε να φτιάξει αυτή τη στιγμή, αν ήθελε, ένα όργανο του 2022 και να το πεπαλαιώσει έτσι ώστε να μοιάζει με όργανο του 1960. Οπότε και η παλαίωση μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Το να φτιάξεις μια ακριβή ταμπέλα Ζωζέφ είναι πάρα πολύ εύκολο επίσης στην σημερινή εποχή. Το να φτιάξεις έναν καβαλάριο ο οποίος μοιάζει με αυθεντικό Ζωζέφ είναι επίσης πολύ εύκολο τη σημερινή εποχή. Το να κόψεις σχέδια με λέιζερ ακριβώς του πώς ήταν τα σχέδια των οργάνων Ζωζέφ α κατηγορίας είναι πολύ εύκολο. Το να φτιάξεις μια κλάρα α κατηγορίας και να την βάλεις επάνω σε μια ταστιέρα είναι επίσης πολύ εύκολο. Και στο τέλος το να εκτυπώσεις, το να δημιουργήσεις σφραγίδες Ζωζέφ, μεταλλικές σφραγίδες Ζωζέφ και να κάψεις την κολάτζα ή τα παραπέτια ή το καράολο, το πίσω μέρος του καράολο, είναι επίσης τη σημερινή εποχή πολύ εύκολο. Ευτυχώς λοιπόν που σε αυτή την αλυσίδα παραποίησης που μπορεί να υπάρχει στην αγορά, όπου κάποιοι μπορεί να βρίσκουν ένα παλιό όργανο για να προσπαθούν να το φέρουν με κάποια ψεύτικες ταμπέλες που κολλάνε, να το φέρουν στην χρονολογία πίσω του Ζωζέφ, έτσι ώστε να παραπλανήσουν το κοινό. Ευτυχώς λοιπόν
που δεν έχουμε μπει στην παραποίηση τέτοιων οργάνων, έτσι ώστε να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ευτυχώς, όπως είχα πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο, υπάρχουν πολλά άλλα κατασκευαστικά και διακοσμητικά θέματα, σημεία, τα οποία και με την τεχνολογία, ακόμα αν υπάρχει τεχνολογία, δεν μπορούν να παραποιηθούν. Θα δημιουργήσει μεγάλη δυσκολία σε κάποιον να τα παραποιήσει και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει αυτός που θα έκανε την παραποίηση να ήταν ένας πάνω χάρη άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πολύ καλά γνώσεις κατασκευής οργάνων, ήταν ένας πολύ ονομαστός οργανωποιός που ξέρουμε ότι από θέματα ηθικής κάτι τέτοιο δεν θα το έκανε ποτέ ένας από τους γνωστούς οργανωποιούς που έχουμε σήμερα. Αυτά θα ήθελα να πω. Αυτό είναι και το τελευταίο βίντεο που ανεβάζω εξηγώντας κάποια πράγματα σχετικά με τα όργανα Α κατηγορίας ΖΟΖΕΦ και Β κατηγορίας ΖΟΖΕΦ. Πλέον μοιράστηκα μαζί σας πάρα πολλές πληροφορίες μέχρι εκεί που θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων, έτσι ώστε για να πιστοποιήσετε ένα όργανο. Επίσης, κάποια πράγματα που δεν είπα, αν κοιτάξετε τις φωτογραφίες και το υλικό που σας έδειξα, μπορείτε ίσως κάποια πράγματα και αυτά που δεν είπα ή και κάποια άλλα πράγματα που δεν είπα να τα καταλάβετε. Χτύπησα και τον κόδωνα στο το πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είσαστε και κλείνοντας θα έλεγα αυτό που είχα πει σε ένα παλαιότερο βίντεο, ότι ο καλύτερος μετρητής αναγνώρισης ενός αυθεντικού οργάνου ΖΟΖΕΦ είναι να το πάρετε στα χέρια σας, να το παίξετε και να ακούσετε τον ήχο του. Καλές γιορτές, να είστε πάντα καλά.